νικήτριες στα 10 χιλιόμετρα των γυναικών. Θα ξεκινήσω από την πρώτη, την Ελευθερία Πετρουλάκη. Ελευθερία, συγχαρητήρια. Φέτος κατάφερες να πάρεις τα σκύπτρα κατά κάποιο τρόπο από την Αναστασία Καρακατσάνη που σαρώνει τα τελευταία χρόνια στα 10 χιλιόμετρα. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία φέτος για σένα? Φέτος αποφάσισα να τρέξω το δεκάρι. Πέρυσι είχα κερδίσει τα 5 χιλιόμετρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που κέρδισα. Κέρδισα μια σπουδαία αθλήτρια. Ελπίζω να μην συγχωρέσει που της έσπασα το σερί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και έδωσα το 100%. Είσαι ευχαριστημένη από την επίδοσή σου? Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Περίμενα μια ανάλογη επίδοση και χαίρομαι πάρα πολύ που το κατάφερα. Ο στόχος σου για φέτος ποιος είναι? Στόχος μου είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10 χιλιόμετρων, στο οποίο θέλω να κάνω μια καλή εμφάνιση, ένα ατομικό ρεκόρ. Και σίγουρα απότερος σκοπός μου είναι η συμμετοχή σε μια μεγαλύτερη διοργάνωση. Του χρόνου θα σε δούμε? Του χρόνου σίγουρα θα τρέξω. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι τα 10 ή τα 42. Εμείς θα περιμένουμε να σε δούμε πού θα είσαι του χρόνου. Θα πάμε στη δεύτερη νικήτρια. Μας έρχεται από την Ιταλία. Είναι η Σάρα Γκαλιμπέρτη. Congratulations. Thank you so much. Is this your first time here in Greece? Yes, it's my first time here in Greece, in Athens. And I think Athens is wonderful and I think I will come back soon. Η Σάρα μας είπε ότι είναι η πρώτη της φορά που έρχεται στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη και θα θέλει να ξαναέρθει πολύ σύντομα. Are you satisfied with your performance? Yes, I'm quite satisfied because the race was very hard. The first 5 kilometers were very hard, full of hills. And I'm not used to because in Milano, I'm from Milano, and in Milano there aren't hills. So I'm not used to run this kind of race. But I love Athens and I think the city is wonderful, it's amazing. Μας είπε ότι είναι πολύ ευχαριστημένη από την επίδοσή της. Έρχεται από το Μιλάνο. Ήταν λίγο δύσκολα τα πρώτα 5 χιλιόμετρα, όμως της άρεσε, το απόλαυσε και θέλει σύντομα να ξαναέρθει. Thank you very much. Thank you. We're waiting for you again here. Thank you so much. Και θα πάμε λοιπόν και στην Αναστασία Καρακατσάνη που φέτος ήρθε τρίτη. Αναστασία, τι έγινε φέτος? Είσαι σε μια φάση αναπροσαρμογής, είσαι σε μια φάση που έχεις αλλάξει γκρουπ. Πες μας λίγο λεπτομέρειες, πώς ήταν φέτος για σένα? Φέτος είμαστε σε μια φάση προσαρμογής με νέους προπονητές, τον κύριο Μανώλη Χάτζη και τον κύριο Γιάννη Περήφανο, σε ένα καινούριο γκρουπ το οποίο πραγματικά από την πρώτη στιγμή με αγκάλιασε, δουλεύει πολύ καλά, άψογα μπορώ να πω. Είναι αυτό που έψαχνα, αλλά βέβαια δεν μπορείς να τα έχεις όλα όταν προετοιμάζεσαι για κάτι πολύ καλό από πολύ νωρίς. Και έτσι σιγά σιγά τώρα μαθαίνουν το δικό μου σώμα πώς λειτουργεί, πώς αντιδράει στην προπόνηση. Μαθαίνω εγώ το νέο μοντέλο προπόνηση το οποίο γυμνάζομαι. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι δυσαρεστημένη, καθώς περιμένω πάρα πολλά να καταφέρω το καλοκαίρι, τα οποία δεν έχω καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Άρα μπορώ να πω ότι φέτος έτρεξα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Ήταν δύσκολο, γιατί ήταν δύσκολο πολύ, καθώς είχα το βάρος 5 ετών στα πόδια μου και πλήρωσα κάποια λάθη που έκανα από την αρχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.